Ένα σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς. Πάρηγα για η Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου σε μια δύσκολη περίοδο, δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης, ξεκινώντας την ομιλία του κατά τον απολογισμό των πεπραγμένων χθες το βράδυ στο ΡΕΞ Αγίου Νικολάου. Ο κ. Κουνενάκης ανέλησε τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν ως Δημοτική Αρχή, όπως η μείωση των εσόδων του Δήμου στο 65%, η διαχείριση του ελλείμματος της Νεάπολης που ανέρχεται με τους στόκους στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα προβλήματα που προκάλεσαν το κλείσιμο των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, που σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανθρωπιστική κρίση που επέφερε στην κοινωνία η διάλυση των μισθών και των εργατικών σχέσεων και η ανεργία, κατέστησαν το έργο του Δήμου δυσκολότερο. Επεσήμανε αναλυτικά τους αγώνες που έχουν δοθεί ώστε να αποτραπεί η αποψήλωση των υπηρεσιών στο Δήμο και παρουσίασε αναλυτικά τόσο τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Αγίου Νικολάου όσο και τη ΔΕΙΑΝ, τονίζοντας ότι με μεγάλη προσπάθεια και φρόνηση από μεριάς του Δήμου διατηρήθηκε η ισορροπία των οικονομικών και ο Δήμος Αγίου Νικολάου θεωρείται πλέον ένας υγιής Δήμος οικονομικά. Στη συνέχεια, ο κ. Κουνενάκης αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου που αφορούν τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία, τον αθλητισμό και το περιβάλλον, επισημένοντας και τον ηγετικό ρόλο της πρωτεύουσας σε αυτές τις δράσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, σύμφωνα με τον απολογισμό του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, η οικονομία του τόπου στάθηκε όρθια μέσα στη μεγάλη κρίση λόγω του ρεύματος του τουρισμού, το οποίο ενίσχυση είχε συγκεκριμένο σχέδιο μάρκετινγκ με σκοπό την προβολή του Δήμου ως τόπος προορισμού ποιότητας και ασφάλειας. Και η επιβράβευση του Δήμου με 23 γαλάζιες σημαίες έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αναφορά έγινε επίσης και στη διάθρωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, που πέρασε τη δικαιοδοσία της αυτοδιοίκησης και παρά τα οργανωτικά προβλήματα που υπάρχουν, αυτή την περίοδο υλοποιεί μια σειρά έργων παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου της πόλης. Σας καλωσορίζουμε στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο εν ώψη των επερχόμενων δημοτικών εκλογών, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες το τι εξελίσσεται συνολικά στο Δήμο και βεβαίως και εμείς να πούμε τι έχουμε κάνει και να μας κρίνετε. Ομολογουμένως ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος αυτή που περάσαμε και περνούμε, ενώ πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι υπηρεσίες του Δήμου και γενικά η Δημοτική Αρχή παρήγαγε ένα σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς. Είναι αλήθεια ότι μετά τις συνεννώσεις βάσει του σχεδίου Καλλικράτης ξεκινήσαμε με άλλες προοπτικές και ελπίδες. Στηριχθήκαμε στις εξαγγελίες για ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών μας, για στήριξη με εξειδικευμένο προσωπικό, για ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης. Όμως τα πράγματα δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν ήρθαν έτσι. Η κατάρρευση και η πτώχευση της χώρας, η επιβολή μέτρων μέσω των μνημονιακών δεσμεύσεων, χτύπησε βάναυσα τους πολίτες και τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους, τους μικρομεσαίους, τις επιχειρήσεις και φυσικά τους δήμους. Είδαμε τα τακτικά μας έσοδα να μειώνονται δραματικά, πάνω από 65%. Είδαμε να μειώνεται με ανάλογο ποστό η ΣΑΤΑΝ, τα έσοδα δηλαδή που αφορούν τις μικρές παρεμβάσεις, έργα και συντηρήσεις. Είδαμε να μειώνεται η πόλη μας από το τέλος παρεπιδημού του. Περάσαμε πολύ δύσκολες ώρες όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού. Η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε με αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο χώρο και τα έσοδα. Οι σχολικοί φύλακες οδηγήθηκαν σε διαθεσιμότητα. Οι προσλήψεις έχουν ουσιαστικά παγώσει. Το προσωπικό δεν αναπληρώνεται και προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με εποχικούς εργαζόμενους, οι οποίοι εκπαιδεύονται και μετά μας φεύγουν. Προέκυψε δυστυχώς και το έλλειμμα της Νεάπολης, που πλησιάζει με τους στόχους το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο η διαχείριση ήταν και είναι μια τραυματική και πολύπλοκη εμπειρία. Σε αυτές τις συνθήκες εκτιμήσαμε πως το πρώτο μας μέλημα ήταν να μην καταρρεύσει ο Δήμος. Να στηρίξουμε την κοινωνία μας και την οικονομία μας, να στραφούμε σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα ζητήματα προκάλεσαν οι αποφάσεις για κλείσιμο υπηρεσιών, μεταφορά λειτουργιών και αποδόμηση πολλών δημόσιων δομών. Οι εξελίξεις αυτές αναβίωσαν και θέματα τοπικισμού στον νομό, μετά και τις έμπρεες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών να διατηρήσουν τις λίγες δομές που διαθέτει ο νομός. Αναφερόμαστε κυρίως στα νοσοκομεία και τα θέματα υγείας, στην παιδεία, στο ΤΕΙΠ και την ΑΣΤΕΑΝ, σε φορείες του ΙΚΑ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, το Ερυθροδικείο, τη Μαρίνα κλπ. Ταυτόχρονα αγώνας, κινητοποιήσεις,
δράσεις, πρωτοβουλίες, στις οποίες ο Δήμος μαζί με τους αντίστοιχους φορείς μπήκε μπροστά. Υπήρξαν αποτελέσματα. Νοσοκομείο Νεάπολης, γραφείο ΙΚΑ και ΔΟΗ στην Νεάπολη, δημιουργία νέου τμήματος στο ΤΕΗ, πάγωμα της μεταφοράς της Αστεάν, ανατροπή απόφασης για το ΙΚΑ, πιέζει από το νοσοκομείο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η προσπάθεια και η επιφυλακή μας συνεχίζεται και απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση και ενότητα. Υπάρχει όμως η δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία χρησιμοποιήσαμε όπως θα δείτε παρακάτω, για την κάλυψη κυρίως των υποδομών των επενδυτικών μας αναγκών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αντιμετωπίσαμε στην περιοχή μας και την ανθρωπιστική κρίση. Η οικοδομία έπεσε πάνω από 70%, οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις κυριολεκτικά διαλύθηκαν, το ίδιο υπέστησαν και πάλι του Δήμου μας, ενώ αρκετοί πολίτες οδηγήθηκαν στο περιθώριο και η ανεργία διαρκώς αυξάνεται. Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και σηκώνει τεράστιο βάρος. Ο Δήμος είναι η βασική πλέον μονάδα στην οποία απευθύνονται οι πολίτες. Πάνω από 300 παιδιά και βρέφη φιλοξενούνται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις των παιδικών μας σταθμών. Με την προσθήκη του δευτέρου ορόφου, οι παιδικοί σταθμοί συγκεντρώνονται πλέον στον χώρο της Αμούνας. Τα μέλη του ΚΑΠΗ μετρούν πλέον πάνω από 400 ενεργά μέλη. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι εξυπηρετεί 370 οικογένειες σε όλο το Δήμο. Οργανώθηκε και λειτουργεί η ΚΔΑΠ τους καλοκαιρινούς μήνες για τους εργαζόμενους. Συστάθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίου Νικολάου Ελπίζω, με εθελοντισμό, προσφορά. Δημιουργήθηκε η Τράπεζα Τροφίμων, όπου στηρίζονται περίπου 100 οικογένειες κάθε μήνα και περιστασιακά σχεδόν 500 άτομα στον ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Συνεχίσαμε και ενισχύσαμε τη λειτουργία της Τράπεζας Δουρχισμού Κοινωνικού Μαγαζί. Καλύφθηκαν 400 αιτήματα για βοήθεια κάθε φύσεως, κυρίως βεβαίως προνοιακής. Υπήρξε συνεργασία με φορείς για το κοινωνικό φαρμακείο. Τα οικονομικά μας. Ένα ιδιαίτερο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το θέμα της ισορροπίας των οικονομικών. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν τα τέλη και αυξάνεται συνεχώς το χρέος των επαγγελματιών αλλά και των πολιτών. Προχωρούμε συνεχώς σε ρυθμίσεις, μειώσαμε τα τέλη σε ευπαθείς ομάδες, αλλά παρά τα αυτά η κρίση εξαπλώνεται και το πρόβλημα διωγγώνεται. Με πολλή προσπάθεια, οικονομίες, φρόνηση, καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι στα οικονομικά μας. Και παρά το σοκ του ελλείμματος του πρώην Δήμου Νεάπολης, είμαστε τώρα ένας υγιής οικονομικά Δήμος. Για τον τουρισμό μας. Η κορονίδα της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός. Κρατούμε ακόμα τα χύπτρα του ποιοτικού τουρισμού και νομίζω ότι κρατήθηκε η περιοχή μας σε υψηλά επίπεδα. Υπήρξε ανάκαμψη. Στάθηκε η οικονομία μας μέσα στην κρίση όρθια. Είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο marketing με σκοπό την προβολή του Δήμου μας ως τόπο προορισμού για τουρισμό ποιότητας, ασφαλή τουρισμό, τουρισμό θάλασσα και υπαίθρο. Προωθήθηκαν με στοχευμένη προβολή ειδικά προϊόντα θεματικού τουρισμού. Υπάρχει αύξηση του ρεύματος των τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς επίσης υπάρχει και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πλέον και στην εδωχώρα του Δήμου, όπου αναζητούνται κάποια διαφορετικά προϊόντα πέρα από τη θάλασσα και τον ήλιο.